Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας συνάντηση, για την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Σκοπευτήριο αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια. Είμαστε σίγουροι ότι η απόψινή μας εκδήλωση θα καταγραφεί ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της Άρτας. Γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να εντρυφήσουμε στην ουσία της ιστορικής μνήμης που για την εποχή μας προβάλλει ως αδύρυτη ανάγκη. Ευχαριστούμε τον εκδότη της γνώμης, Κώστα Γκέτζη, που επέλεξε για την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Μνήμη το δικό μας σύλλογο και για τον επιπλέον λόγο ότι πραγματοποιείται απόψε εδώ, στο παραμελημένο Σκοπευτήριο. Να τονίσω ότι η επιλογή του χώρου της διοργάνωσης της παρουσίασης του βιβλίου έχει διπλή σημειολογία. Από τη μία βρισκόμαστε δίπλα στο άγαλμα του Κώστα Κρυστάλλη και από την άλλη αναζητούμε την ευαισθησία των ταγών της περιοχής μας να κοιτάξουν και αυτή τη γωνιά της Άρτας, στην οποία ζουν άνθρωποι του Μόχθου και νιώθουν την εγκατάλειψη. Είναι μαζί μας απόψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας κ. Καλίνικος, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Βουλευτής Γιώργος Τήλιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψαθάς, ο Δήμαρχος Σαρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Περικλής Νύχθος, Δημοτική και Περιφερειακή Σύμβουλη, Πρόεδροι Φορέων, Διευθυντές και Προϊστάμενοι Υπηρεσιών και Πολιτιστικών Συλλόγων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτας κ. Καλίνικο να ευλογήσει την εκδήλωσή μας. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είναι δική μου για την πρόσκληση να βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση και πέρα από την εκκλησιαστική ευλογία την οποία δίνω και για την εκδήλωση και για το βιβλίο, θέλω να δικαιολογήσω την παρουσία μου ότι δεν οφείλεται μόνο στην εκτίμησή μου προς το πρόσωπο του συγγραφέως κυρίου Κωνσταντίνου Γκέτζη, αλλά και στο γεγονός ότι σε μια διαγώνια ανάγνωση που πρόλαβα να κάνω στο βιβλίο, κατάλαβα ότι ο άνθρωπος ο οποίος έκατσε και έγραψε αυτά τα κείμενα τα οποία αναφέρονται σε ανθρώπους της περιοχής, επικεντρώνει στη λέξη πρόσωπο, η οποία είναι πολύ κεντρική, ξέρετε, και για την εκκλησιαστική πεμπτουσία, για την ουσία της ουσίας της Εκκλησίας. Ταυτίζεται με την αλήθεια το πρόσωπο, γιατί η αλήθεια για την Εκκλησία δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και η αλήθεια επίσης ταυτίζεται με τη μνήμη, γιατί η αλήθεια είναι από το αλφα στερητικό και τη λήθη. Αλήθεια είναι ότι δεν επιτρέπει να χαθεί μέσα στη λήθη. Αλήθεια είναι η μνήμη, γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία επιτελούμε πάρα πολλές μνήμες ανθρώπων, οι οποίοι, όπως γράφει στο προλογό του ο κύριος Γκέτζης, γράφουν την ιστορία, τα πρόσωπα γράφουν την ιστορία. Μου έκανε εντύπωση, διαβάζοντας εκεί στο πρόλογο, ότι αναφέρομαι, λέει, σε ανθρώπους οι οποίοι διαμόρφωσαν τα κοινά από κάποιες δημόσιες θέσεις οι οποίες είχαν, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι διακριτικά κράτησαν τη σεμνότητα και την αξιοπρέπεια, η οποία είναι εν τέλει όλη η ουσία της ζωής. Θερμές ευχαριστίες, κύριε Γκέτζη, συγχαρητήρια για αυτά τα οποία προσφέρετε στην τοπική κοινωνία και εύχομαι ο Θεός να αναπαύει τον πατέρα σας, Ευάγγελο, τον οποίο έχετε βάλει ως το πρόσωπο στο οποίο αφιερώνεται αυτό το βιβλίο και βεβαίως να σας δώσει ο Θεός χρόνια πολλά ώστε να μπορείτε να συνεχίζετε να αναδεικνύετε την αλήθεια των προσώπων που διαμορφώνουν την ιστορία αυτού εδώ του τόπου. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ευχαριστούμε πολύ το Σεβασμιότατο. Καλούμε την κυρία Κοντογιάννη Βασιλική, Αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Σκοπευτήριων, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλοι του Συλλόγου των Σκοπευτήριων, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που διενεργείται με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Κώστα Γκέτζη, δημοσιογράφου, συγγραφέα και εκδότη της απτηνής εφημερίδας Γνώμη με τίτλο «Η Μνήμη».
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιλέξετε για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης αυτής την περιοχή μας και πιο συγκεκριμένα την πλατεία Κρυστάλλι, που στο κέντρο της δεσπόζει η προτομή του σπουδαίου ποιητή Κώστα Κρυστάλλι, του ποιητή του Βουνού και της Τάνης. Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για το σύλλογό μας η συμμετοχή του σε αυτή την εκδήλωση. Ο σύλλογός μας, πέρα από την ανάδειξη και την αναβάθμιση της περιοχής, Κοπερφύριο, στοχεύει και στην ανάδειξη του πολιτισμού και των πολιτιστικών αγαθών της πόλης μας. Γι' αυτό και με χαρά δεχθήκαμε την πρόσκληση να συμμετέχουμε στην απόψινή εκδήλωση. Η συγγραφή ενός βιβλίου, αλλά και η παρουσίασή του, αποτελούν πάντα ένα σημαντικό γεγονός, αλλά και ένα διάβλο επικοινωνίας, της παλιάς με την καινούργια γενιά. Ιδιαίτερα, όταν το περιεχόμενό του έχει ως κέντρο αναφοράς αρτινούς συμπολίτες μας και πόσο μάλλον όταν έχει γραφτεί από έναν συμπολίτη μας. Το βιβλίο του κ. Γκέτσι είναι ένα βιβλίο μνήμης, ένα βιβλίο ειδικής μνήας σε αρτινούς συμπολίτες μας, είτε επώνυμους είτε ανώνυμους, που δεν βρίσκονται πλέον κοντά μας. Είναι πάντα πολύ καλό να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που φεύγουν. Κανείς δεν πεθαίνει όταν δεν τον ξεχάσεις. Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχνάμε. Ξεφυλίζοντας κανείς το βιβλίο, θα συναντήσει πολλά γνωστά πρόσωπα ή και για κάποιους άγνωστα, κυρίως τους νεότερους. Άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν με το ρόλο τους στην εξέλιξη και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Άνθρωποι που προσέφεραν κοινοφελές έργο. Κλείνοντας αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Συλλόγου του Σκοπευτήριου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γκέτσι για το βιβλίο του και να το ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο. Τέλος, να ευχηθούμε σε όλους μας υγεία και δύναμη και να ξανανταμώσουμε πάλι υγιείς υπό κανονικές συνθήκες στην παρουσίαση ενός καινούργιου βιβλίου. Εκ μέρους του Συλλόγου μας, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι κοινή η διαπίστωση ότι οι ομιλητές της απόψινής μας εκδήλωση είναι σημαντικοί άνθρωποι που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους στην πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ιστορία της πατρίδας μας. Και για τον λόγο αυτό, όλοι εμείς έχουμε προεξοφλήσει το υψηλό επίπεδο της συζήτησης. Σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως εντάχει τα βιογραφικά των ομιλητών της εκδήλωσής μας. Ο Λεοκράτης Βάσης γεννήθηκε στο Ριζοβούνι Τρεβέζης. Είναι δάσκαλος και νεοελληνιστής φιλόλογος. Είναι πρόεδρος της εταιρείας Παιδείας και Πολιτισμού Εντελέχεια και ευήτιμο μέλος του Διοικητικού Συλλόγου του ΚΕΘΕΑ. Έχει διατελέσει μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, συγγραφέας της διαλογικής τριλογίας των ανοιχτών συζητήσεων «Μεταπολίτευση, Πασόκ Αριστερά, η χρεοκοπία της μεταπολίτευσης, το πολιτιστικό μας αλφαβητάρι». Άλλα του βιβλία, πολιτιστικά και άλλα, αναζητήσεις πολιτιστικής πολιτικής και το πολιτιστικό αντίδοτο στη χρεοκοπία. Διετέλεσε διευθυντή σπουδών των εκπαιδευτηρίων Γείτονα. Άρθρα και βιβλιοκριτικές του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και σε περιοδικά όπως Αυγή, Ελευθεροτυπία, Καθημερινή, Αντί, Άρτη, Το Παρόν. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις του σε ημερίδες και συνέδρια για θέματα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και σύγχρονου γενικότερου προβληματισμού. Ο Άρης Τραβανός, εκτός από δημοσιογράφος, είναι υποψήφιος του Πανεπιστημίου... Μόνο σαν δημοσιογράφος. Λοιπόν, του Πανεπιστημίου Πειραιώς δυστυχώς κολλείω. Μένουμε σαν δημοσιογράφος, Από τον κύριο Γκέτσι. Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Είναι πτυχιούχος νομικής και διοίκησης επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια ειδικεύθηκε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-learning σε διάφορα αντικείμενα, καθώς στο οικονομικό πεδίο, αλλά και στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων και στη διαπραγμάτευση και διαχείριση κρίσεων. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφία το 1997 στο Βήμα της Κυριακής. Από το 2001 είναι πολιτικός συντάξης στο Βήμα της Κυριακής και στην καθημερινή ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος. Παράλληλα, είχε εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 99,5, υπήρξε αρχισυντάκτης πολιτικής εκπομπής στην ΕΡΤ από το 2004 έως το 2009 και ρεπόρτερ από το 2003 έως το 2004. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος σπούδασε στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Συμπλήρωσε τις σπουδές του με την παρακολούθηση σεμιναρίων δημοσιογραφίας στο Oxford Academy. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Το 2014 τοπονημήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα ιστορίας από το Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Η διδακτορική του διατριβή με θέμα Identity, Disputes and Politics at the End of 17th Century, που σε μια δική μου μετάφραση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, κύριε Ρουσόπουλου, διαφωνίες ταυτότητας και πολιτικής στα τέλη του 17ου αιώνα, αν δεν απατώμε, ανέδειξε προβλήματα εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της Βενετίας στα τέλη του 17ου αιώνα. Από το 2015 είναι επισκέπτης καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο οποίο διδάσκει μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνία σε φοιτητές του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Έχει επίσης διδάξει ως Teaching Associate στο Long Distance Graduate Program του Pepperdine University στην Καλιφόρνια. Ο Ελευθέριος Τζόλας έχει και αυτός μακρά διαδρομή στα κοινά και τον πολιτισμό από τα φοιτητικά του χρόνια, καθώς είναι ο πρώτος πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 1976 και παράλληλα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας. Στον χώρο του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε εμβληματική προσωπικότητα, διατέλεσε Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπεύθυνης για τις σχέσεις συνεργασίας με τους Υπουργούς Εργασίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συγγραφέας 6 βιβλίων διαφορετικών τομέων, ενέργειας, ποιήσης, πολιτισμού, πολιτικού περιεχομένου. Έχει εκδώσει 4 ποιητικές συλλογές, Πεδίο Βολής και Ξανάζησα, Έξοδος, Υπάρχει κανείς. Είναι αρθρογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά πανελληνίας, κυκλοφορίας και αναλυτής οικονομικών, τεχνικών θεμάτων και κοινωνικών, πολιτικών εξελίξεων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο κύριος Άρης Τραπανός έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά γιατί για μια ακόμη φορά βρίσκομαι στην Άρτα, τη γενέθλια γη. Εδώ που γεννήθηκα, μεγάλωσα εδώ στις ρίζες μου και επειδή ακούσα για το σκοπευτήριο, να θυμίσω ότι εδώ είναι μια γειτονιά ανθρώπων του μόχου, της εργασίας, μια γειτονιά η οποία πάρα πολλά χρόνια ήταν παρεμελημένη και μια γειτονιά στην οποία παίζαμε και ποδόσφαιρο εδώ από κάτω στη λεγόμενη Γούρνα τότε. Μια περιοχή με ανθρώπους του μόχου, με ανθρώπους που αφήσαν το στίγμα τους στην πόλη, όπως και οι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζει ο Κώστας Σογκέτσης στο βιβλίο του. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μένα λοιπόν να βρίσκομαι εδώ στο βιβλίο Γκέτσι, εις μνήμην, ενός ανθρώπου με τον οποίο συνδέομαι φιλικά τα τελευταία 25 χρόνια περίπου, Κώστα, από ό,τι θυμάμαι. Μια σχέση έντιμη, ανθρώπινη, με τα πάνω της, τα κάτω της, όπως είναι όλες οι ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι εδώ λοιπόν για ένα βιβλίο, όχι σύνηθες, ένα βιβλίο το οποίο αφήνει το στίγμα του, βάζει ψηφίδες στην τοπική ιστορία, ο συγγραφέας, με όσα αναφέρει μέσα. Και έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτό το βιβλίο. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο ο συγγραφέας το φιλτράρισε δεύτερη και τρίτη φορά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε τη στιγμή που συνέβη το γεγονός. Τη στιγμή του θανάτου του προσώπου το οποίο καταγράφει στο βιβλίο του. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ουσιαστικά αποτυπώνει εκείνη τη στιγμή ο Κώστας Γκέτσης το βίωμα το προσωπικό. Αποτυπώνει το συνέστημα, αποτυπώνει την αίσθηση που το αφήνει ο αποχαιρετισμός ενός ανθρώπου για το επέκεινα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, όπως προείπα, βάζει ψηφίδες στην τοπική ιστορία. Στην πολιτική, πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική, αθλητική και εκκλησιαστική ζωή της περιοχής. Ο Κώστας βάζει τη δική του σφραγίδα και με την επιλογή αυτή μας δίνει μια διαφορετική ματιά. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα είδος μνημοσύνου. Άκουσα νωρίτερα και το σεβασμιότατο. Αλλά δεν είναι ουσιαστικά. Αποτελεί μια σύναξη, θα το έλεγα εντός εισαγωγικών, διαφορετικών ξεχωριστών προσωπικότητων της τοπικής μας κοινωνίας, που ήρθαμε εδώ σήμερα για κάτι περισσότερο από το να παραστούμε σε μια εκδήλωση για ένα βιβλίο. Ήρθαμε ουσιαστικά να τους συναντήσουμε, γιατί ξεφυλίζοντας αυτό το βιβλίο, συναντούμε τα πρόσωπα που περιγράφουν μέσα. Είναι πρόσωπα με τα οποία συνδεθήκαμε πολλοί από εμάς με αυτούς. Είναι πρόσωπα τα οποία φάγαμε, γελάσαμε, τραγουδήσαμε, πικραθήκαμε ενδεχομένως, μιλήσαμε. Ανταλλάξαμε απόψεις για αυτή την περιοχή, για το πώς πρέπει να πάει η Άρτα μπροστά, για το πώς πρέπει να πάει αυτή η περιοχή μπροστά. Είναι πρόσωπα τα οποία είχαν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα και δεν είναι μόνο πρόσωπα τα οποία είχαν δημόσια αξιώματα, γιατί είναι και πρόσωπα τα οποία είχαν αφήσει το στίγμα τους με την παρουσία τους και μόνο μέσα από τον επαγγελματικό τους βίο. Γιατί δεν είναι μόνο οι επώνυμοι εντός αγωγικών, οι οποίοι έχουν τα αξιώματα, τα οποία είναι και πρόσκαιρα,
Γιατί ο καθένας, ο οποίος έχει δημόσιο αξίωμα, το ξέρουν πάρα πολύ καλά όσοι ασχολούνται με τα κοινά, πρέπει να αφήνει και κάτι στην περιοχή. Αυτό πρέπει να τον ενδιαφέρει πρωτίστως. Και από εκεί και πέρα μετά η ιστεροφημία, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν παρουσιάζονται στο βιβλίο του Κώστα Γκέτση. Είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Ουσιαστικά ξεφυλίζοντας το βιβλίο, συνομιλούμε μαζί τους. Τους ξανασυναντούμε, βλέπουμε τις προσωπικότητές τους, αναστοχαζόμαστε, γιατί το βιβλίο είναι μια ευκαιρία για αναστοχασμό. Να σκεφτούμε τις προσωπικότητες που παρουσιάζονται από το βιβλίο του Κώστα Γκέτση, να δούμε τα λάθη τους ενδεχομένως, τις παραλήψεις, τι θετικό άφησαν, τι αρνητικό, αλλά ουσιαστικά να δούμε και τις προσωπικότητές τους. Να δούμε μέσα από την διαδρομή τους και να κρατήσουμε το καλό, το θετικό, αυτό το οποίο μπορούμε να το συνεχίσουμε και σήμερα. Γιατί είναι πρόσωπα τα οποία, όπως προείπα, αφήσαν το στίγμα τους στην τοπική κοινωνία, αφήσαν ένα έργο. Βεβαίως, όταν ενεργείς, κάνεις και λάθη, και είναι και λογικό. Από εκεί και πέρα όμως, είναι ένα μοσαϊκό αυτό το οποίο παρουσιάζει ο Κώστας Γκέτσης, το οποίο έχει μια διαφορετικότητα. Όπως προείπα, είναι ένα βιβλίο το οποίο αφήνει, βάζει ψηφίδες στην τοπική ιστορία της περιοχής. Ψηφίδες σε μια ιστορία η οποία είναι αρκετά πλούσια και όπως ξέρουν και οι αγαπητοί προσκεκλημένοι, εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά. Εδώ είμαστε στην πλατεία Κρυστάλλι, το 1930 μπήκε αυτή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η πρωτομή του μεγάλου μας ποιητή. Πιο κάτω ο Μάξιμος ο Γρεκός, η Αγία Θοδώρα, μια περιοχή η οποία μιλάει η ιστορία της. Μια περιοχή η οποία αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι περιγράφονται στο βιβλίο, δώσαν αγώνες για να κάνουν την Άρτα πιο γνωστή, πιο ξακουστή, πιο γνωστή στο ευρύ κοινό. Από αυτή την άποψη ο Κώστας Γκέτσης λοιπόν δίνει την ευκαιρία λοιπόν απόψε να αναστοχαστούμε. Και επιμένω στη λέξη στον όρο αναστοχασμός, γιατί είναι μια ευκαιρία να συλλογιστούμε. Να κάνουμε το δικό μας μνημόσυνο απόψε, δεν έχουμε κόλυβα, αλλά έχουμε όμως όλη την καλή διάθεση να πούμε ένα λόγο παραπάνω για αυτούς τους ανθρώπους που φύγαν. Να τους ξαναθυμηθούμε, να ξανασυζητήσουμε μαζί, γιατί έτσι δίνεται και στα μνημόσυνα. Πηγαίνουμε κάποιον να τον τιμήσουμε, να θυμηθούμε το ποιόν του, να θυμηθούμε τι άνθρωπος ήταν. Να θυμηθούμε τα καλά έργα από τα οποία άφησε και να αφήσουμε πίσω τις όποιες αρνητικές στιγμές. Γιατί ένας άνθρωπος, όπως προείπα, αφήνει, προφανώς αφήνει και θετικό στίγμα, αλλά αφήνει και αρνητικά και αρνητική παρακαταθήκη. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το βιβλίο του Κώστα Γκέτση έρχεται σήμερα λοιπόν να μας δώσει τα εφόδια απόψε το βράδυ, να ξαναθυμηθούμε, όπως προείπα, πρόσωπα. Ξεκινάει το βιβλίο, παραδείγματος χάρη, με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, και επειδή είναι και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος εδώ. Θόδωρε, νομίζω, ήταν και από τους πιο έντιμους υπουργούς που υπήρξαν υπουργοί στην διακυβέρνηση Καραμαλή. Με τον Γιώργο Παπαγεωργίου ξεκινάω, γιατί υπήρξε φίλος μου τα τελευταία χρόνια, παρότι το γεγονός ότι είχαμε διαφορές σε πάρα πολλά ζητήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του στην περιοχή. Να συνεχίσω με τον Χρήστο το Ρίζο, ένα παιδί νέο το οποίο έφυγε πρόωρα από τη ζωή, Γεωπόνος. Πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά, όσο το ξεφυλίζει. Και για εμάς που είμαστε εδώ, γεννηθήκαμε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ, έχουμε σχέση με τη γενέθλια γη, μας πονάει να βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα που έχουν φύγει από την περιοχή, αλλά όπως προείπα είναι και μια ευκαιρία σήμερα να τους ξαναθυμηθούμε και βεβαίως να κρατήσουμε το όποιο θετικό. Κώστα, συγχαρητήρια και περιμένουμε το δεύτερο βιβλίο σου με μεγάλη ανυπομονησία, γιατί υπάρχουν, δυστυχώς η ζωή κάνει κύκλους, η ζωή αυτή είναι με τα πάνω της, τα κάτω της, ο θάνατος είναι μέσα στη ζωή μας. Και πολλοί παραξενεύτηκαν για αυτόν τον τίτλο, «Εις μνήμη». Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή έχω και μια αγιορείτικη προσέγγιση σε πάρα πολλά ζητήματα, όταν φεύγει κάποιος, δεν λυπόμαστε. Το αντίθετο, πολλές φορές μπορεί να είναι και ένα χαρμόσυνο γεγονός για το επέκεινα και για κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ραβανό. Το λόγο έχει ο κύριος Ελευθέριος Τζόλας. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχη, κύριε Βουλευτή, κύριε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών και συλλογικών φορέων της περιοχής, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αισθάνομαι συγκίνηση και ξεχωριστή χαρά που βρίσκομαι στην Άρτα. Συγκίνηση γιατί η Άρτα, μέσα στον πνευματικό και ψυχικό μου κόσμο, όπως και στη διαδρομή διαμόρφωσης της ιστορικής και εθνικής μου αυτογνωσίας, κατέχει μια θέση κομβική. Δεν είναι η Άρτα απλώς μία από τις σημαντικές επαρχιακές πόλεις της χώρας, όπως για πολλούς και ιδιαίτερα για τους κρατούντες των Αθηνών εννοείται.
με εγκατεστημένες ορισμένες εκπαιδευτικές και κοινωνικές, εθνικές και περιφερειακές υποδομές. Και αυτό περίπου είναι όλο και όλο. Με την προσθήκη ίσως και του γνωστού από τα δημοτικά τραγούδια Γεφυριού της Σάρτας. Ξεχνώντας ακόμα και σε αυτόν τον τομέα, την Βυζαντινή Άρτα, ένα παλύμψιστο μοναδικό, με την Παναγία την Παρηγορήτησα, την Αγία Θεοδώρα, τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Βασίλειο του Γεφυριού, τη Μονή της Κάτω Παναγιάς, τη Μονή των Βλαχερνών. Δεν είναι η Άρτα ένας παρίας. Και είναι απόψε μια ευκαιρία να το πούμε καθαρά και μακάρι να προσθέσουμε μια διαμαντόπετρα στο στεφάνι της που θα φωτίσει και θα σηκώσει ψηλότερα το κορασμένο αλλά πανέμορφο πρόσωπό της. Είναι μια ευκαιρία που το πεδίο της το οριοθέτησε και μας το παρέχει ένα γνήσιο τέκνο της, ένας ακούραστος διακονός της και διαμορφωτής γεγονότων, ένας φίλος καρδιακός, σαν από εκείνους που δείχνε ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν τον ρωτούσαν «Πού βρίσκεται ο δικός σου θησαυρός» και εκείνος έδειχνε τους φίλους του. Τέτοιος είναι για μένα ο Κώστας Γκέτσης. Συγκινούμε λοιπόν που βρίσκομαι εδώ. Στην Άρτα, την αρχαία Αμβρακία που 74 χρόνια πριν από τον Κλεισθένη της Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί το πολίτευμα της Δημοκρατίας, που συντάσσεται με τις ελληνικές πόλεις στην ναυμαχία της Σαλαμίνας και παίρνει μέρος με δυνάμεις της για να κατανικηθούν οι Πέρσες της Πλατέας, που μεγαλουργεί ως πρωτεύουσα του πύρου του πρώτου του Αιακίδη, ανεψιού του Μεγαλέξανδρου, ηγεμόνα της Υπήρου των Μολοσσών, ενός από τους λαμπρότερους στρατηγούς της παγκόσμιας ιστορίας και αργότερα μέχρι τη ρωμαϊκή κυριαρχία, της πρώτης στον κόσμο ομοσπονδιακής δημοκρατίας, του κοινού των υπηρωτών, του απειρωτάν, κατά τη γλώσσα την δωρική. Είναι η Άρτα του Δεσποτάτου της Υπήρου, του Μιχαήλ I, του Δούκα του Κομνηνού, που μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, το 1204 από τους Λατίνους Σταυροφόρους, αποτελεί το ένα από τα τρία κράτη, μαζί με την Αυτοκρατορία της Νίκαιας και την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, που διασώζουν τη συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι την Οθωμανική κατάκτησή της το 1449. Πλατιά είναι η σφραγίδα της Άρτας στην εθνική μας διαδρομή. Σφιχτοπλεγμένο και αδιάσπαστο ιστορικό της νήμα μέχρι τις μέρες μας. Μας παραδόθηκε να κρατηθούμε από το νήμα αυτό, να οδηγούμαστε και να τιμήσουμε τον τόπο και το αίμα προχωρώντας. Δεν είναι μόνον το πέτα όπου η θυσία συναγωνίζεται τα λάθη, κυρίως το αβαούς περί τα πολεμικά μαυροχορδάτου, για να επικρατήσει πάντως ολοκάθαρα στην ιστορία και σαν παράδειγμα. Να επικρατήσει στους αιώνες σαν θυσιαστήριο, για να θυμίζει το τι σημαίνει, τι πρέπει να σημαίνει πίστη των Ευρωπαίων μαχητών για την ελευθερία και τη δημοκρατία, για τη μήτρα τους, την Ελλάδα. Ας διδαχθούν ιδιαίτερα σήμερα, ενώπιον των ακραίων προκλήσεων στην περιοχή μας, από τους επίδοξους νεοοθωμανούς, που οι ίδιοι οι νεοοθωμανοί με ηγέτη τους τον Ερντογάν θεωρούν τον εαυτό τους συνεχιστή τους, του Γιουταχή και του Κουρσίτ. Ας διδαχθούν λοιπόν οι Ευρωπαίοι από τον τόπο τούτο του ηρωικού Πέτα, από τους δικούς τους πεσόντες. Οι Γερμανοί από τον Γερμανό στρατηγό Νόρμαν, τον λοχαγό Τάιχμαν, τον υπολοχαγό Κάιζεμπεργκ, τον σημειοφόρο Ράγκε, τον φαρμακοποιό Νάγκελ, τον φοιτητή Βόλφ. Τους λένε κάτι όλα αυτά τα ονόματα σήμερα. Οι Πολωνοί ας διδαχθούν από τον ήρωα στρατηγό μας Μιζέρφσκι, η Ιταλία από τους στρατηγούς Ταρατέλα και Δάνια, οι Ολλανδοί από τον Χούκφανς. Και ας μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όλων των ελεύθερων ανθρώπων η ναζιστική θηριουδία της 16ης Αυγούστου του 43 με το κατεστραμμένο κομμένο της Άρτας με τη σφαγή των 317 αμάχων. Μνήμη που η δικαίωσή της σχετίζεται με το δίκαιο, ασίγαστο αγώνα του ελληνικού λαού για τις πολεμικές αποζημιώσεις της Ελλάδας από το γερμανικό κράτος. Γι' αυτό η Άρτα είναι ένα σημάδι ισχυρό στον ελλαδικό κορμό και στην ελληνική ιστορία. Γι' αυτό συγκινούμε που είμαι εδώ.
γιάρτα των προσωπικότητων, που μεταφέρουν με το παράδειγμά τους και τη δράση τους διαχρονικά στον καθένα μας μια διαρκή ευθύνη για να καθήκουν πατριωτικές τάσεις. Μια μακρά αλυσίδα και μαζί ένα ζωογόνος άνεμος φτάνει ως τις μέρες μας. Από το Μάξιμο τον Γρεκό, το μέγα διαφωτιστή και μετερευνηστή της Ρωσικής Εκκλησίας, το Λούθυρο της Ανατολικής Εκκλησίας, στον εμπνευσμένο ιδρυτή φιλικό Νίκοφα, στον αδικοχαμένο εδώ στη Μεσούντα Άρη Βελουχιώτη, στον Απολέοντα Ζέρβα της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης, στον Αλέξανδρο Καραπάνο, Υπουργό Εξωτερικών της προσωρινής κυβέρνησης του Γεωργίου Ζωγράφου της Βόρειας Υπήρου του 14 και Υπουργό Εξωτερικών του Ελευθερίου Βενιζέλου το 28-29, στον Κώστα Μπαλάφα που καταγράφει τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα στα Βουνά το 41-44, στο μοναδικό Γιάννη Μόραλι, έναν από τους επιφανέστερους Έλληνες ζωγράφους, καθηγητή με τεράστια επιρροή στην ανωτάτη σχολή κρατικών καλοτεχνών, στον δεξιοτέχνη της ελληνικής γλώσσας, ανανεωτή και οραματικό ποιητή Ηλία Λάγιο, για να μας παραδώσει ο Κώστας Γκέτσης νέους κρίκους αυτής της ζώσας εξελισσόμενης παράδοσης από το 2009 μέχρι σήμερα, με τα πρόσωπα στο έργο του που παρουσιάζουμε σήμερα εις μνήμη. Φίλες και φίλοι, πρέπει να εξομολογηθώ ότι όταν ο Κώστας μου ζήτησε να έρθω στην Άρτα για να μιλήσω για το βιβλίο του, κοντοστάθηκα. Αμήχανος. Είχα μπροστά μου μια πρόσκληση. Στην ουσία μια πρόκληση. Μια πρόκληση που σχετίζονταν όχι μόνο με το συγκεκριμένο, ιδιαίτερα φορτισμένο έργο του εκδότη, δημοσιογράφου Κώστα Γκέτση, αφού είναι ένα έργο που αφορά σε πρόσωπα, σε 81 πρόσωπα, με βαθύ το αποτύπωμά του στη ζωή του τόπου. Αλλά και με τον ίδιο τον Γκέτση, σαν μια πολύπτυχη και πολυπράγμονα προσωπικότητα. Με τον Γκέτση με συνδέει μια φιλία, μια πορεία 40 και πλέον ετών. Και όμως, μετά από 40 τόσα χρόνια, δεν είναι εύκολο να μιλήσεις γι' αυτόν και να τον παρουσιάσεις. Βαθιά και γόνιμα, δηλαδή αδογμάτιστα πολιτικοποιημένος, αλλά και αιρετικός. Ένας άνθρωπος προοδευτικός, πείσμων, ιδιαίτερα όταν υποστηρίζει δίκαιες υποθέσεις, ασυμβίβαστος. Ενθυμούμε να μου αφηγείται ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, συνήγορός του, στη δίκη του και την αθώωσή του στο εφετείο Ιωαννίνων, για συκοφαντική δυσφήμιση του διοικητή του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, γιατί είχε υπερασπιστεί, λέει, στα μέσα και μέσα και έξω από την ασφάλεια και παντού Πολωνό μετανάστη, τον οποίον είχαν τότε ξυλοκοπήσει άγρια άνδρες της ασφάλειας, όταν μάλιστα για την ίδια υπόθεση το Τριβελές Πρωτοδικείο τον είχε επιβάλει ποινή δεκαετούς φυλάκισης και αθώθηκε πανηγυρικά στο εφετείο Ιωαννίνων. Αυτός είναι ο Γκέτσης. Μαχητικός, αλλά και πέρα για πέρα ανοιχτόκαρδος. Ένας γνήσιος υπηρώτης, με την κλασική ιδιωματίζουσα γλώσσα, στις υπέροχες στιγμές εφροσύνης με καλές παρέες. Τολμηρός. Ονόμασε και μια από τις 4 εφημερίδες που εξέδωσε τόλμη. Να αναφέρω ότι οι άλλες 3 ήταν ο Ταχυδρόμος το 1981 μαζί με τον αγαπητό σπουδαίο φίλο μου Φάνη Μπάρκα, η Πρωινή και η Γνώμη. Έντιμος και εξαιρετικά έμπειρος, με μοναδική γνώση γεγονότων, πρωταγωνιστών, συνθήκων και δικτυώσεων, όχι μόνο στην Άρτα και την Ήπειρο, αλλά και ευρύτερα. Με σκέψη κριτική, φορές αριστοτέλεια, φορές επικούρια και άλλοτε αριστοφάνειας σατυρικής αιχμηρότητας. Μια δημοσιογραφική γραφίδα αληθινή, με νόημα και στόχους. Στέλεχος της κοινωνίας, με αδιάκοπη συμμετοχή, με ένα καημό διάχυτο παντού, σε όλο το έργο. Ο τόπος του, η κοινωνία, η πατρίδα είναι η μεγάλη του καημή. Λίγο μετά την πρόσκληση, λοιπόν, πρόκληση του Κώστα, η αρχική μου αμηχανία μεγάλωνε. Ένας χείμωρος με παρέστανε. Δεν ήταν μόνο ο Κώστας. Ήταν η Άρτα. Δεν ήταν μόνο η Άρτα. Ήταν και η Φιλιππιάδα και η Πρέβεζα. Αυτό το τρίγωνο που συγκροτεί ένα σταθερό υπόβαθρο και στη σκέψη και στις αναπτυξιακές αναζητήσεις και τις προοπτικές του ίδιου του Γκέτση. Αυτό το μοναδικό τμήμα της Υπήρου, πλησιωμένο από τον Αμβρακικό και στεφανωμένο από τον Ορεινό Όγκο,
των μυσταγωγικών θρύλων και της αξεπέραντης ομορφιάς και ποικιλότητας. Και ύστερα, χάθηκα σε μνήμες ριζικού και ριζιμιού. Από τούτα τα βουνά, οι δικοί μου προπάτορες, πριν από 400 και πλέον χρόνια, διωγμένοι από τον κατακτητή, με τον σταυρό στον κόρφο και τάρματα στο χέρι έφευγαν. Πολέμησαν, θρύνησαν, κίδεψαν, επέζησαν όμως, απ' τ' άγραφα στη Βόρεια Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, σε μια διαδρομή αίματος, πίστης και ελευθερίας. Και η πρόσκληση αυτή του Κώστα δεν φέρνε πίσω. Έχω συντρόφους εδώ με ράβια της ψυχής μου από το 77 και μετά. Ψηφίδες στο ψηφιωτό της ζωής μου έχουν τη δική τους σφραγίδα, τη δική τους υπογραφή. Ένα συναξάρι νεκρών και ζώντων με κατέκλυσε πριν ακόμα ανοίξω το βιβλίο του Κώστα. Μια πολύκλωνη πομπή ευγενών μορφών ξεπρόβαλαν και ζωντάνεψαν στο φόντο της κοινής μας ιστορίας. Από το 1974 μέχρι και σήμερα. Από ένα σημείο και μετά χάθηκα. Δίπλα μου όμως σύντροφος και κολυμβητής ικανός σε αυτό το μακροβούτι της ιστορίας με πείρα και αυτοπεποίθηση ο Κώστας. Αναντηθήκαμε τελικά σ' ακρογιάλι πλατή και ηλιόλουστο, στον Αμβρακικό. Και να είμαι λοιπόν τώρα μπροστά σας, μετά από αυτή τη θαλασσοπορία στη μνήμη, που αλήθεια δεν μπορούσε να μην είναι ένα μακροβούτι στην ιστορία, με καλό εξαπλισμό, με πηξίδα και σύντροφο γερό. Να το θυμόμαστε λοιπόν πάντα, όταν λόγου χάρη ακούμε να λένε «Θα κάνουμε την κρίση ευκαιρία», ότι χρειάζεται μια πορεία για να γίνει αυτό, ότι χρειάζονται άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό, ότι χρειάζεται προσανατολισμός και σχέδιο για να βγεις σε ακρογιάλι ηλιόλουστο. Αισθάνομαι πως θα ήταν παράληψή μου όμως σοβαρή να μην σημειώσω ότι η απόψινή βραδιά που είναι πολύ σημαντική για το έργο αυτό μνήμης, τιμής και παραδειγμάτων, που γίνεται όμως ακόμα πιο σημαντική, γιατί βρίσκονται εδώ για να μιλήσουν άνθρωποι που εκτιμώ βαθιά και σέβομαι ανυπόκριτα και αληθινά. Ο Λαοκράτης Βάσης, ο Άρης Ραβανός, ο Θόδωρος Τουρσόπουλος. Νιώθω μαζί τους ένας ταπεινός παραστάτης σε ένα οφειλόμενο, σεβάσμιο μνημόσυνο σε τέκνα που αποτέλεσαν το σύγχρονο πρόσωπο αυτού εδώ του τόπου. Αν υπάρχουν φιλόλογοι, νεοελληνιστές και δάσκαλοι στην Ελλάδα σήμερα, αν υπάρχουν ακόμα με δέλτα κεφαλαίο και φύ κεφαλαίο, το όνομα ψηλά, ψηλά, στους κορυφαίους, διαβάστε το. Φωνάξτε το, είναι τιμή για το Ριζοβούνι και την Ήπειρο. Λαοκράτης Βάσης. Αν υπάρχουν δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του λαού που πέρασαν την έρημο, που σκιά και απολύτως άδικα συκοφαντήθηκαν, μα βρήκαν το σφένος, στηρίχθηκαν στην πίστη και το δίκιο, συνέχισαν πολύ ψηλά και στην εκπαίδευση, πάλεψαν και δικαιώθηκαν, σαράωνοντας τη δικαιοσύνη εκδότες και επίορκους δημοσιογράφους, αν υπάρχουν ακόμα τέτοιοι δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του λαού, στις πρώτες θέσεις διακρίνεται με μεγάλα γράμματα ένα επώνυμο. Διαβάστε το! Θόδωρος Ρουσόπουλος. Και αν αναζητούμε ένα ήθος διαρκείας, ένα ήθος καθαρό και ελληνικό, μια πένα δυνατή και μια σκέψη με μέλλον, τότε πάλι ένας αρτινός που ξεκίνησε από εδώ μαζί με τον Κώστα Γκέτσι είναι αυτός που θέλουμε, ο Άρης Ραβανός. Γι' αυτό αισθάνομαι ότι είμαι τυχερός σήμερα. Νομίζω ότι είστε κι εσείς το ίδιο. Φίλες και φίλοι, ρούφηξα αυτό το βιβλίο. Ενώ τυπολογικά είναι μια συγκέντρωση αποχαιρετιστηρίων κειμένων, ένα είδος επικηδείων λόγων, μια συλλογή καλογραμμένων νεκρολογικών επιφελίδων, εκείνο που κατακάθεται μέσα σου σαν αποτέλεσμα μιας ποιοτικής διήθησης είναι ένα ύμνος για τον αγώνα της ζωής και για τη ζωή. Ένα βιβλίο για άνδρες και γυναίκες που έφυγαν, που δεν μοχλεύει μόνο αναμνήσεις, αλλά αναδεικνύει ιδανικά και ανθρώπους πρότυπα,
ένα είδος ηρώων της καθημερινότητας, αλλά και προτεργατών από όλους σχεδόν τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας. Το μήνυμα είναι μεν έμεσο, υποδόριο, αλλά ενεργό και λειτουργικό. Επιζητείται μια συνέχεια ποιοτική, ενωτική, με νέους πρωταγωνιστές, με ανθρώπους ζυμωμένους στα ιδανικά της δημιουργίας και της κοινωνικής ευθύνης, με συμπολίτες τους οποίους έχουν περάσει μέσα τους, στο χαρακτήρα τους, όλα εκείνα τα οποία θαυμάζουμε σε τούτους τους νεκρούς, τους οποίους αναφέρεται το Ισνίμ. Εδώ κάπου βαθύτερα αναλογίζουμε την προσέγγιση, την επαφή με το πνεύμα του επιτάφιου του Περικλή. Όταν τελείωσα και έκλεισα το βιβλίο, έκλεισα τα μάτια μου. Στρέφοντας το πρόσωπό μου στο ουράνιο χάος, ασυναίσθητα τότε πίσω από εκείνη την εγκεφαλική μας αποθήκη που πάντα κρατάει φυλαγμένα τη Μαλφή, ένα τρενάκι μνήμης έσυρε μπροστά στη σκέψη μου, σαν ανταπόκριση σε τούτο το συναξάρι, παλιότερους στίχους μου από το ποίημα «Διαδρομή μοναχική». Σμίγοντας νοερά μαζί με όλους τούτους που ταξιδεύουν με τη σχεδία του Κώστα Γκέτση στο ταξίδι τα χέροντα και πιο πέρα, συθύρισα τους στίχους σε εκείνο του ποίηματός μου συγκινημένος. Μορφές ζυμωμένες με την πολική μαντινιώτη μου, στη γλώσσα του έρωτα το μανιφέστο της χειραφέτησης. Η αβεβαιότητα του ονείρου είναι το μέλλον μου. Ο λόγος ο θείο οδηγεί η μορφοποιή. Ο λόγος της ιστορίας η δύναμη. Οι μνήμες, χορός φαντασμάτων της ζωής και του νου, ζουν και ξαναζουν στους ήχους, στους στίχους, στα άδεια ποτήρια, στα χαμένα βλέμματα, στο μαβί του ορίζοντα, στη μοναξιά. Η μνήμη μας κρατάει ζωντανούς. Ο Κώστας Γκέτσης, όχι τυχαία, ανοίγει και κλείνει το βιβλίο του με δύο εμβληματικές για τον τόπο προσωπικότητες. Στην αρχή με τον Υπουργό Γιώργο Παπαγεωργίου και στο τέλος με τον Δήμαρχο Κώστα Βάγια. Θα τολμούσα να πω, μελετώντας και τα σχετικά περιεχόμενα των κειμένων για τον καθένα, ότι έμεσα εκφράζει και τη θέση του στην αναζήτηση για τα αντίστοιχα πρότυπα εκπροσώπων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Ακόμα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικά φαίνεται να είναι για τον Κώστα Γκέτση πρόσωπα της βιοπάλης ή και της όποιας οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας που τους διακρίνει πάντα ένας κώδικας δημοκρατικών αξιών, μια συνεπής αντίληψη κοινωνικής προσφοράς, ένα σταθερό αγωνιστικό ήθος. Απλοί άνθρωποι εξυψώνονται και έβγε στον Κώστα σε πρόσωπα παραδείγματα. Ο Χρήστος Κώστας, ο πατήρ Ιωάννης Βασιλάκης, η ακατάβλητη Ευτυχία Δρυμούζη, η αγωνίστρια Ανδρονίκη Κρίκα, η αγέροχης Ευγένειας Αφροδίτη Στέφου Σπύρου, ο Γιάννης Καραγιάννης, ο Βασίλης Γκάρτζιος, η Βάνα Ματσούκα, ο Γιώργος Φέκας, η Έφη Ρέτσα, η Αμαλία Εφταξία, ο Σωτήρης Μαστρογιάννης, είναι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας. Αληθινός, πάντα, συχνά συγκινητικός, παρά την ψύχρεμη ματιά που απαιτεί το καθήκον του δημοσιογράφου, ο Κώστας Γκέτσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο προσωπικότητες με καταλυτικό ρόλο σε πολλοί τομείς, ορισμένοι από τους οποίους επηρέασαν τα πράγματα των τομέων τους και πανελλαδικά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τον Κώστα Τσιλιγιάννη, τον Χαρίλαο Τζουμάκα, τον Χάρη Μαυρομάτη, τον Ράκια Ρίγκα, τον Γιάννη Γκοργκόλη, τον Βασίλη Γέμο, τον Χρήστο Βάσιο, τον Κώστα Κουφό, τον Τίνο Στράτο, τον Βασίλη Καρατσιόλη, τον Παύλο Σερβετά, τον Ηλία Κίλια, τον Χρήστο Ρίζο, τον Κώστα Καζναφέρη, τον Γιώργο Εφταξία, τον Κώστα Μανιώτη, τον Θανάση Παπαστράτο, τον Βαγγέλη Γκούτα, τον Νίκο Κοντογιώργη, τον Χρήστο Ψηλιά, τον Περικλή Βασιλάκη. Ειδική ξεχωριστή θέση και λογικά κατέχουν για τον Κώστα οι άνθρωποι της ενημέρωσης και πράγματι όλοι τους εξαιρετικοί. Ο Δημήτρης Λούπας, ο Απόστολος Άγης, ο Σπύρος Μαστρογιάννης, ενώ η προσωπικότητα του Γιώργου Λάζου αποτελούσε μεγάλο και πολύμορφο κεφάλαιο, όχι μόνο για τη μουσική σκηνή της Άρτας, όπως επίσης στο δικό τομέα και ο Κώστας Λόλος. Με αρκετούς από τους παραπάνω συμπολίτες σας είχα και ο ίδιος σχέσεις και δημιουργική συμπόρευση. Και γι' αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος που αισθάνομαι σήμερα εδώ συγκινημένος. Για δύο όμως ανθρώπους που έμαθα πολύ αργότερα το θάνατό τους,
θα ήθελα να προσθέσω δύο λόγια. Τον Δημήτρη Κολοβό και τον Κώστα Λαγό. Ο Δημήτρης Κολοβός που με τιμούσε με τη φιλία του, αποτέλεσε μια εμβληματική αντιστασιακή μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα. Ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΚ, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Πρώτος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Άρτας, διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας της Αγροτικής Τράπεζας σαν τελευταία του. Και ο Κώστας Λαγός, που ήταν μαζί μου στη μεταπολιτευτική περίοδο στη Θεσσαλονίκη, στέλεχος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, κύριος συντελεστής στην έκδοση της εφημερίδας Εξόρμηση που είχαμε τότε οργανώσει, που έφυγε πολύ νέος και πολύ άδικα. Το χιούμορ του Κώστα Γκέτση είναι γνωστό. Το είπα διαφορετικά και πιο πριν, μιλώντας για την αριστοφάνεια σατυρική αιχμηρότητα. Το βιβλίο αναφέρεται σε στιγμές θανάτου. Όμως ο Κώστας δεν του χαρίζεται. Σταθερά παραταγμένος με τη ζωή, την ελπίδα και τη δημιουργία, το αντιπαρατίθεται του θανάτου. Τον ξεπερνά. Δεν εγκαταλείπει στα χέρια του τους φίλους του. Δεν τους αφήνει στη λύθη. Δεν ξεχνά, κι ας μην ξεχνούμε κι εμείς, ότι εν τέλει ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λύθη. Μιλώντας παραδείγματος χάρη για την υπέροχη μορφή του Σωτήρη Νασιούλα, του διοικητή ταξιάρχου του Κέντρου Εκπαίδευσης Υγείας, του ΚΕΗ Γάρτας, γράφει στη σελίδα 83. Τη Δευτέρα δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο ιδιοκτήτης του στεκιού του τον αναζήτησε και λέει πως πήγε στο σπίτι του και τον βρήκε νεκρό. Μπορεί να είναι και το κορυφαίο του ψέμα. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωποι σαν τον Σωτήρη να φεύγουν από τη ζωή έτσι σαν λιποτάχτες. Έτσι, όπως προσπαθώ να βάλω στη σειρά τα πράγματα, μάλλον έχω φτάσει στην αλήθεια. Ο Σωτήρης Νασιούλας μάλλον κάποιο κόλπο έστησε, ακόμα και στο χάρο, για να τον τιμωρήσει, όπως έκανε και με τις κακοτυχίες στη ζωή του. Και από σήμερα, το μεσημέρι κιόλας, θα πάω να τον συναντήσω στο Φουέγκο. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Άσε που πρέπει να θυμηθούμε και εκείνο το ανέκδοτο με το ζωηρό γκομενάκι. Σωτήρη, άσε τα κόλπα και μη χαθείς. Θα συναντηθούμε και πάλι στο Αγορά ή στο Φουέγκο. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Ο Κώστας Γκέτσης, κυρίες και κύριοι, παραδίδει σήμερα στον τόπο του ένα έργο τιμής και μνήμης, αλλά και ελπίδας. Πιστεύω ότι επιθυμεί να αξιοποιηθεί για να πετύχει η Άρτα, η Φελιππιάδα και η Πρέβεζα το καλύτερο, αξιοποιώντας τα θετικά στοιχεία των πρωταγωνιστών του βιβλίου. Γιατί πράγματι ο τόπος αυτός έχει και τις δυνατότητες και τα παραδείγματα και το ιστορικό φορτίο για να μελεκαλουργήσει. Με ενότητα, σχέδιο, αγώνα και ικανή ηγεσία μπορεί. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα ποίημα, λίγες στροφές του Φίλτα του Θεσσαλονικιού ποιητή Τόλη Νικηφόρου, σχετικού με όσα είπαμε απόψε εδώ. Γιατί οι ποιητές μιλούν πάντα πολύ καλύτερα από μένα, από όλους μας, για κάθε τι ουσιώδες. Θα αγγίξει τις ψυχές όλων μας αυτό, γράφει ο Τόλης Νικηφόρου. Καμιά φορά αργά το βράδυ, ξαναγυρίζω στο παλιό μας σπίτι. Με προσμονή την πόρτα ανοίγω, αναζητώντας μέσα στο σκοτάδι. Και εγώ δεν ξέρω τι, αναζητώντας τι. Με το κλειδί στο χέρι ακόμα, το σιδερένιο εκείνο, το μεγάλο από δωμάτιο σε δωμάτιο, τριγυρίζω αγγίζοντας, μυρίζοντας και βλέποντας σχεδόν σε κάθε αέρινο μου βήμα. Μήπως κι είναι κάπου εδώ, πάντα ζεστό το χέρι του πατέρα, του αδερφού μου η προστατευτική αγριάδα και αυτή της μάνας μου η πανταχού παρούσα απουσία. Και ξαφνικά καταλαβαίνω ότι κλαίω. Κλαίω, απελπισμένα στο όνειρό μου, τα δάκρυά μου όλα τα θαμπώνουν, όλα. Όσα το φως της μνήμης καταβγάζει. Με όσα λοιπόν το φως της μνήμης καταβγάζει. Διαβάστε το βιβλίο του Κώστα. Κώστα, φίλε μου, κάθε επιτυχία και στο επόμενο. Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου.